Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Επίσης, σας είπαμε ότι έχουμε και την εκδρομή στα Ιεροσόλυμα. Κάποιοι από εσάς αισθάνεστε ανησυχία. Δεν θα έπρεπε όμως. Οι ειδήσεις που ακούμε στην τηλεόραση, όπως πολλές φορές σας έχουμε πει, είναι ειδήσεις που δεν πληροφορούν, αλλά παραπληροφορούν. Είναι ειδήσεις που μεταφέρονται και μεταδίδονται κατά το δοκούν αυτών που ασκούν την υποτιθέμενη ενημέρωση. Στην Αγία Γη, οι καταστάσεις είναι πάντοτε λίγο διαφορετικές από αυτές που ξέρουμε, από αυτές που έχουμε συνηθίσει στην πατρίδα μας. Όμως, σε αυτές τις καταστάσεις ζουν οι λιγοστοί αγιοταφείτες πατέρες που περιμένουν πάντοτε τους συμπατριώτες τους να βρεθούν εκεί. Να τους στηρίξουν με μια κουβέντα, με μια καλημέρα, με ένα ευλογείτε, με την παρουσία τους. Γιατί πραγματικά, όπως οι ίδιοι μας τονίζουν, παίρνουν πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη από αυτή την παρουσία. Και ενώ η προσκυνηματική εκδρομή γίνεται για να πάρουμε εμείς δύναμη και κουράγιο, ταυτόχρονα δίνουμε και σε εκείνους που είναι εκεί, στα μέρη αυτά, τα δύσκολα, και αγωνίζονται για την πίστη μας, για τα Πανάγια προσκυνήματα, για όλα αυτά που τόσα χρόνια ακούμε και διαβάζουμε. Θα γίνει λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού αυτή η προσκυνηματική εκδρομή. Μην ανησυχείτε με ό,τι μπορεί να ακούτε. Η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας την παρουσιάζουν τα υποτιθέμενα μέσα ενημέρωσης. Οι προσκυνητές που βρέθηκαν αυτές τις ημέρες και που συνεχίζουν να πηγαίνουν στην Αγία Γη δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, ούτε κάποια δυσκολία, ούτε κάτι έχει σταθεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση του προγράμματός τους. Το τι κάνουν οι δύο λαοί εμάς δεν μας αφορά, γιατί δεν πάμε για να λύσουμε τα πολιτικά προβλήματα της περιοχής. Προβλήματα που δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει. Εμείς πάμε για να γεμίσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε από τη δική μας παρουσία αυτό το κουράγιο στους πατέρες. Όταν βρεθήκαμε στη Μονή Χοζεβά πριν από πολύ καιρό με ομάδα προσκυνητών της Πειραιακής Εκκλησίας, είχαμε την ευκαιρία να σταθούμε εκεί, τη μικρή της εσωτερική αυλή, και να ακούσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο. Επειδή και χθες πολύ συγκινηθήκατε, ελάτε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και σήμερα. Ας ακούσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο σε όσα ευλογημένα μας είχε πει σε εκείνη την προσκυνηματική ομάδα όταν κατηφορήσαμε στο μοναστήρι εκείνο το πρωινό του Φεβρουαρίου, για να προσκυνήσουμε και στη συνέχεια να τον ακούσουμε. Η καρδιά μου με υποχρεώνει να σας καλωσορίσω και να εκφράσω τη συγκίνησή μου προς τα πρόσωπό σας. Βέβαια, στην αρχή μου είπατε ότι είστε φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τι βρήκατε στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας? Βρήκατε αυτό που δεν υπάρχουν στα άλλα ραδιόφωνα. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό και εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να μεταφέρουμε στους παράγοντες της Πειραϊκής Εκκλησίας ότι να παραμείνει η Πειραϊκή Εκκλησία ως έχει, γιατί αν θέλουμε να βρούμε τραγούδια, αν θέλουμε να βρούμε οτιδήποτε άλλο, θα το ψάξουμε, το βρούμε σε άλλα ραδιόφωνα. Αλλά πνευματικά προγράμματα δεν υπάρχουν αλλού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίζει και να πορεύεται η Πειραϊκή Εκκλησία στο ίδιο ρυθμό, αλλά και σε καλύτερα πνευματικά προγράμματα. Είχε έρθει πριν λίγες μέρες ένα γκρουπ από τη Γερμανία και του συνάντησα στην έξοδο της Μονής και μου είπαν: «Σας παρακαλώ γέροντα, πείτε μας κάτι». Φεύγοντας, να έχουμε έτσι, να το μασάμε θα λέγαμε στο μυαλό μας μέχρι την επόμενη χρονιά που θα ξανάρθουμε. Και λέω, θα σας πω κάτι το οποίο με προβλημάτισε χτες και το ερμήνευσα με την πνευματική πλευρά. Τι έγινε χτες? Ήρθε ένα γκρουπ μουσουλμάνων, νεαρών παιδιών, 25 με 30 ετών, γύρω στα 50 άτομα, ήρθαν στο μοναστήρι, το επισκέφτηκαν το μοναστήρι, πήραν ένα κέρασμα και αργότερα κατέβηκαν εδώ στο χείμερο του Χωράφ, είχαν ετοιμάσει κάποια φαγητά, έπαιξαν και πριν ξεκινήσουν το φαγητό, σταμάτησαν, προσευχήθηκαν και μετά συνέχισαν το φαγητό. Και σας κάνω μια ερώτηση. Αν εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι, οι συγκεκριμένοι που είμαστε εδώ πέρα, αν πηγαίναμε κάπου για πικνίκ
Και έλεγε ένας από μας, δεν διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας προτού καθίσουμε για φαγητό. Θα το κοιτάγαμε όλοι και θα λέγαμε ή πυρετό έχεις ή τρελός είσαι. Από αυτά τα παραδείγματα μπορούμε να καταλάβουμε το πνευματικό μας επίπεδο. Δεν χρειάζεται άλλα πράγματα. Σας καλωσορίζω και πάλι και είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Βέβαια ξανά έχεις τίποτα, δεν θα σας κάνω γιατί ο αγαπητός ο Λυκούργος έχει εμπειρία στις προσκυνηματικές εκδρομές και τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Γιατί εμείς μένουμε εδώ πέρα σταθεροί στο μοναστήρι ενώ εκείνος επισκέπτεται τώρα τα προσκυνήματα. Ο Άγιος Ιωάννης να σας σκεπάζει, ο νεοκαταταγής, ο οποίος στο μοναστήρι μας έχει μία θαυμαστή παρουσία, στη κυριολεξία θαυμαστή, με πάρα πολλά θαύματα καθημερινά, τα οποία τα βλέπουμε μέσα από τα γκρουπ που έρχονται και εύχομαι να πρεσβεύει και να μεσητεύει για το καθένα χωριστά και ό,τι προβλήματα έχετε να γονατίσετε στο λείψανό του και να τα πείτε στο αυτί του, να ξέρετε ότι θα σας ακούσει. Ρωτάω τον Γέροντα, μπορεί να δώσει κάποια βοήθεια στην αγωνία που έχουμε όλοι οι Έλληνες ό,τι αφορά την πατρίδα μας, με τα γεγονότα που ξέρετε τελευταίως. Αν έχει την καλοσύνη, θα μας δώσει μια δική του γνώμη. Όταν ο άνθρωπος στηρίζεται στα μπράτσα του και στη τσέπη του, ο Θεός κάνει πίσω. Να ξέρετε ότι κάποια χρονική στιγμή οι μυς χαλαρώνουν και η τσέπη αδειάζει. Όταν έχουμε όμως την ελπίδα στο Θεό, να ξέρετε ότι ο Θεός θα τρέξει και θα μας βοηθήσει. Όταν οι Έλληνες κρεμάστηκαν από το χρηματιστήριο, ο Θεός έκανε πίσω. Θα πρέπει να ξεσκονίσουμε τον εαυτό μας στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να έχουμε πνευματικό οδηγό. Όλοι οι Έλληνες έχουν, ξέρω εγώ, τον γιατρό τους, τον κτηνίατρο για τα ζώα, τον δικηγόρο, τον μέντιουμ, τον γιατρό, αλλά τη ψυχή τη βάλαν δίπλα. Και οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και όχι ένα κομμάτι κρέας. Αυτό είναι που μας διαφέρει από τα ζώα. Λοιπόν, το παράγοντα ψυχή το έχουμε βάλει δίπλα. Οπότε ο Θεός απλώς μας περιμένει. Ξέρετε πως είναι ο Θεός. Είναι σαν τη μάνα που βλέπει το παιδί ότι θα κάνει αταξίες και θα χτυπήσει και το αφήνει για να συνετιστεί, για να βάλει μυαλό. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα έρχονται και γονατίζουν, κάθονται 1-2 ώρες μέσα. Γιατί? Γιατί τους έκρυψαν το Χριστό, έπεσε ο κομμουνισμός και τώρα το έχουν βρει το Χριστό και το κρατάνε. Εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο. Εμείς οι Έλληνες. Χρειαζόμαστε εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Και να αφιερώσουμε ώρες προσευχής. Ακόμα και τα αιτήματα που ζητάμε, λέμε σε ένα μοναστήρι, έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα και μας δίνουν ονόματα και μας λένε σας παρακαλώ προσευχηθείτε για το παιδί μου, για την κόρη μου, για τα εγγόνια μου. Λέω εμείς θα προσευχηθούμε, εσείς προσεύχεστε. Λέει η δουλειά σας δεν είναι. Λέω πιο ισχυρή προσευχή ποιανού είναι. Αν δεν κάνει η μάνα, αν δεν κάνει η γιαγιά για τα εγγόνια, ποιος θα κάνει, ο γείτονας. Δηλαδή είμαστε ακριβώς, έχουμε καταντήσει σαν τα medium. Πας πληρώνεις να σου δώσουν μια λύση ή πας σε ένα fast food, παίρνεις κάτι γρήγορα να τελειώνεις. Γέροντα, το μοναστήρι στο
το χώρο που βρίσκεται μας υποβάλλει. Είναι, θεωρούμε ότι είναι πιο ασκητικά. Δυσκολευτήκαμε με το δρόμο για να έρθουμε. Η ζωή σας, όπως γενικότερα θεωρούμε εμείς μέσα στις μεγάλες πόλεις ή και σε κοσμικές μητροπόλεις κάποιοι που βρισκόμαστε, είναι όντως πιο ασκητικά όπως θεωρούμε για τους αγιοταφίτες πατέρες εδώ σε αυτό το μοναστήρι και τους σαβαΐτες πατέρες. Το πρόγραμμά σας βαρύ, οι ακολουθίες σας, ο τρόπος ζωής στερείστε, ο αγώνας του μοναχού. Άμα δεν στερηθούμε, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Να δώσουμε στο Θεό τι, όλα δικά του είναι, τα σάικ των σών. Το μόνο που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε είναι να στερηθούμε κάτι. Για παράδειγμα, εμείς εδώ στο μοναστήρι δεν έχουμε τίποτα δεδομένο. Ούτε νερό έχουμε, να κάνουμε, αν μας κόψει κάποιος το νερό, που θα κάνουμε παράπονα στον Δήμαρχο. Εσείς θα πείτε στον Δήμαρχο, τι σε ψήφισα, θέλω να τρέξεις να φτιάξεις το νερό μου. Να κάνουμε παράπονα, ξέρω εγώ, στην ΔΕΗ, δεν έχουμε ρεύμα. Έχουμε πάνελ φωτοβολταϊκά μόνο για τα ψυγεία το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία το καλοκαίρι υπερβαίνει τους 50 βαθμούς. Και κάτι πρέπει να πούμε στον Χριστό. Θυμάμαι ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρεται στους μάρτυρες και λέει: στην τελική κρίση θα πάνε οι μάρτυρες στον Χριστό και θα του πούνε: κοιτάξτε πως γίναμε, τα χέρια μας τρύπες, το πρόσωπό μας κομμάτια, το σώμα μας επίσης, κάνε κάτι για μας. Εμείς αδελφοί μου, τι θα πούμε στον Χριστό? Είχαμε στο καύσωνα κλιματιστικό, είχαμε παγάκια, είχαμε αναψυχτικά, βγαίνουμε από το σπίτι με κλιματιστικό, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο με κλιματιστικό, πάμε στο, στις δουλειά μας σε χώρους με, με κλιματιστικό. Τι θα το πούμε, γιατί αρρωστήσαμε ή πάθαμε ψήξη? Λοιπόν, κάτι πρέπει να θυσιάσουμε. Βέβαια εδώ πέρα ο χώρος είναι ερημικός, δεν έχει καμία σχέση με την πόλη. Κάποια στιγμή είχε έρθει κάποια κυρία και είδε κάποιες γάτες που έχουμε εδώ πέρα και μας είπε: α, τις έχετε για παρηγοριά εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν τις έχουμε τις γάτες για παρηγοριά. Τις έχουμε για τα φίδια και για τους σκορπιούς. Γιατί όπως είναι φυσιολογικό ένας νησιώτης να ακούει το κύμα της θάλασσας, έτσι για μας είναι φυσιολογικό να βλέπουμε σκορπιούς μέσα στο μοναστήρι και φίδια. Γιατί λόγω της ζέστης χάνουν τον προστατευτισμό από τα βράχια και πέφτουν μέσα, όπως και οι σκορπιοί. Ψάχνουν λίγη υγρασία να δροσιστούν το καλοκαίρι. Λοιπόν, και συγκάτοικοί μας είναι οι σκορπιοί, τα φίδια και οι διαβόλοι. Τα αγαθά γέροντα για τη διαβίωσή σας φροντίζει ο Θεός, φροντίζουν οι Άγιοι που φυλάτε εδώ, ο κόσμος που σας ευλαβείτε. Εμείς γέροντα πρέπει να έχουμε αυτό που είπε ο Κύριος, να ζητάτε μόνο τη Βασιλεία του Θεού και τα άλλα θα έρθουν. Στην κυριολεξία, όταν χρειαστούμε κάτι, μας έρχεται στην ώρα της. Θα σας πω ένα παράδειγμα μια φορά. Τελειώσαμε μια μέρα καλοκαίρι. Ξέρετε, οι θερμοκρασίες, όπως σας είπα, είναι μεγάλες. Και τα φρούτα, κάθε δύο μέρες πηγαίνουμε και αγοράζουμε φρούτα, γιατί λόγω της θερμοκρασίας δεν είναι αρκετά τα ψυγεία μας να διατηρήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Και κάθε δεύτερη μέρα πηγαίνουμε και αγοράζουμε. Δεν προλάβαμε μια μέρα να κατέβουμε στην αγορά και φυσικά δεν είχαμε φρούτα να φάμε το καλοκαίρι. Φεύγοντας λοιπόν το τελευταίο γκρουπ, κάποια κυρία είχε αφήσει εδώ σε ένα παγκάκι μια τσάντα με αχλάδια πάνω από 3-4 κιλά, κάτι ντοματάκια, κάτι κονσέρβες ντοματάκι και
κάτι τηγανιτά θα λέγαμε σαν λουκουμάδες, κάτι παραδοσιακό. Και ήρθανε την ώρα που τα χρειαζόμαστε. Να σας πω ένα άλλο. Πραγματικά μας συγκίνησε αυτό που θα σας πω. Ο μακαριστός προκάτοχος, ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2001, πριν γίνει μοναχός, ήταν σιδηρουργός. Εκείνος έφτιαξε όλα τα κάγκελα που υπάρχουν τώρα στο μοναστήρι. Έφτιαξε και δύο ιστούς για να αναρτήσει σημαίες για το μοναστήρι, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να τους τοποθετήσει. Οι ιστοί αυτοί που σας περιγράφω τώρα βρίσκονται στην είσοδο της μονής και βρίσκονται δύο σημαίες επάνω. Τους τοποθετήσαμε λοιπόν τους ιστούς, αλλά δεν είχαμε σημαίες να βάλουμε. Γιατί οι ιστοί είναι, θα λέγαμε, 5 μέτρα. Τώρα το να βάλουμε μία σημαία του ενός μέτρου θα φάνταζε χαρτομάντιλο. Απευθυνθήκαμε στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο μας είπε ότι έχουμε μεγάλη ελληνική σημαία, αλλά δεν έχουμε του Παναγίου Τάφου. Περιμένουμε μετά από 10 μέρες περίπου, μια εβδομάδα, θα μας τη στείλουν από την Αθήνα. Και ζήτησα μήπως έχουμε κάποια σημαία έστω μεταχειρισμένη για να τη βάλουμε. Μου είπαν να επικοινωνήσω το απόγευμα. Το απόγευμα ήταν κάποια εορτή και ο υπεύθυνος που ασχολείται με τέτοια θέματα είχε το κινητό του κλειστό. Επίσης δεν έχουμε σταθερό τηλέφωνο, γιατί απαγορεύονται οι γραμμές εδώ πέρα, έχουμε μόνο ένα κινητό, και του έστειλα μήνυμα αν βρήκε κάποια σημαία. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ένα γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος κύριος έδωσε σε έναν από τους πατέρες μία τσάντα με δύο σημαίες. Και του λέει ο μοναχός που ήταν στην είσοδο, λέει, τι λέτε κύριε, εχθές ψάχναμε για σημαίες. Του είπε όλη αυτή την ιστορία που σας είπα εγώ εσάς. Ο άνθρωπος δεν το πίστεψε. Έρχεται πάνω, μου λέει και σε μένα τα ίδια, του λέω και εγώ ακριβώς τα ίδια, και πάλι δεν με πίστεψε. Και ευτυχώς που είχα τα μηνύματα στο κινητό. Και είναι αυτές οι σημαίες που βρίσκονται έξω, ο άνθρωπος αυτός τις είχε ράψει ένα μήνα πριν, ράφτης, να δείτε, με αυτές τις λεπτομέρειες ασχολείται ο Θεός. Δεν ήταν τυχαία σύμπτωση, θα λέγαμε, μας φέρανε ένα κιλό καφέ. Σημαίες συγκεκριμένες, είναι αυτές με, με την κίτρινη γυρλάντα γύρω-γύρω. Ακούμε τον αγαπητό μας πατέρα Κωνσταντίνο, τον καθηγούμενο της Μονής Χοζεβά, έτσι όπως τον είχαμε ακούσει όταν βρεθήκαμε εκεί με μια προσκυνηματική εκδρομή πάλι της Πυρικής Εκκλησίας. Έτσι θα γίνει και φέτος με τη βοήθεια του Θεού. Βέβαια, τις περισσότερες φορές ο αγαπητός μας πατέρας Κωνσταντίνος δεν θέλει να τον ηχογραφούμε σε όσα λέει. Όμως κάποιες φορές τον έχουμε παρακαλέσει, μας έχει επιτρέψει να τον ηχογραφήσουμε, και επειδή πολύ συγκινηθήκατε και με όσα ακούσαμε χθες αλλά και σήμερα, ας ακούσουμε και στη συνέχεια τα όσα είπε για το μοναστήρι, για τον Άγιο Ιωάννη τον νέο Χοζεβίτη, και πνευματικές συμβουλές σε ομάδα προσκυνηματική που βρεθήκαμε κοντά του και εκείνη τη φορά μας επέτρεψε να τα ηχογραφήσουμε. Ας τα ακούσουμε και επανερχόμαστε. Όπως είπε και ο αγαπητός Λυκούργος, η ησυχία μας διδάσκει. Μας διδάσκει και μας ωφελεί στην ψυχή μας, γιατί έχουμε μάθει να δημιουργούμε θόρυβο και να εισπράττουμε θόρυβο. Για δέστε, όταν είμαστε σε μία μεγαλούπολη και το αυτή μας συνηθίζει στους ήχους, όταν πηγαίνουμε σε ένα τόπο ερημικό όπως είναι εδώ το μοναστήρι μας, μας ανησυχεί η ησυχία, θα λέγαμε. Βλέπουμε πόσο έχει συνηθίσει ο οργανισμός μας τον ήχο, το θόρυβο, την βοή, και προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό δημιουργώντας ο ίδιος μας ο εαυτός θορύβος, φωνάζοντας και γελώντας και τραγουδώντας και οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Εγώ είμαι χαρούμενος σήμερα που είστε εδώ κοντά μας, γιατί βλέπω έναν αγαπητό αδελφό, τον πατέρα Μανθέο, ένας άνθρωπος ήρεμος, ένας άνθρωπος πράος, ένας άνθρωπος εργατικός, με πολύ μεγάλο έργο στην ενορία που διακονεί, στον Μπραχάμι. Και εγώ το βλέπω και από μία άλλη πλευρά, που αυτή είναι η πιο σπουδαία πλευρά,
ότι είναι ένας λειτουργός που ο Θεός τον τοποθέτησε ανάμεσά σας και όλους τους λειτουργούς που έχει θέσει επί τη λιχνία ο Θεός να διακονούν τις ανάγκες της ψυχής μας. Είναι οικονόμος του τιμίου σώματος και του τιμίου αίματος που παρέδωσε ο Κύριος κατά τη Μεγάλη Πέμπτη στο μυστικό δείπνο. Αυτό το σώμα, το οποίο βρίσκεται την ώρα της Θείας Κοινωνίας εντός του την ώρα της μεταλήψεως εντός του στόματός μας, κατά τον Άγιο Νικόλαο το Καβάσιλα, θα είναι το σώμα το οποίο θα φανερωθεί, το σώμα το οποίο θα έρθει επί των νεφελών, δηλαδή θα είναι το ορατό πρόσωπο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Να τιμάτε τους ιερείς, να τους κάνετε υπακοή, και αυτή η υπακοή θα σας σώσει. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, κατά τον Απόστολο Πέτρο, οι σύνδεσμοι μεταξύ ουρανού και γης. Ήρθαν να συμβιλιώσουν το Θεό και τον άνθρωπο και τον άνθρωπο με το Θεό. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας και πάλι. Τώρα να σας πω κάτι για την ιστορία της Μονής. Πιστεύω ο κύριος εδώ Βαρκούδης σας έχει πει. Εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε, έτσι θα είναι πιο ευχάριστο. Παρακαλώ. Ναι, είναι ο δεύτερος Άγιος Ιωάννης. Ο πρώτος είναι ο κτήτορας της Μονής, που είναι το 5ο αιώνα. Και ο Άγιος Ιωάννης, ο νέος Χοζεβίτης, κοιμήθηκε το 1960, Ρουμάνος στην καταγωγή, και το 1980, μετά από 20 χρόνια που παρέμεινε στο τάφο, έκαναν την εκταφή, και από τότε μέχρι σήμερα είναι τοποθετημένος μέσα στο ναό του μοναστηριού μας και αποτελεί μεγάλη πηγή θαυμάτων. Καθημερινά έχουμε πάρα πολλά θαύματα. Και προηγουμένως κουβεντιάζαμε τον πατέρα Μανθαίο και είπα ότι κάθε φορά όταν ζητούμε κάτι από τον Άγιο, μέσα σε λίγες μέρες γίνεται. Ό,τι έχουμε ζητήσει, καντήλια, εικόνες. Πολλές φορές σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Τελευταία σκεφτήκαμε να φτιάξουμε κάτι καλύματα στον Άγιο για τη Λειψανοθήκη, και ήρθε ένας ιερέας από την Ελλάδα και λέει: σκέφτομαι να κάνω κάτι καλύματα. Εσείς τι λέτε? Συγκεκριμένα, όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα. Η πρεσβυτέρα, την είδατε, είναι εδώ πέρα. Θέλαμε να φτιάχναμε κάτι καντήλα. Ήρθε κάποια στιγμή και μας είπε, λέει, εγώ θέλω να κάνω κάτι στον Άγιο. Το έχω ιδιαίτερη ευλάβεια. Και λέω, τι θέλετε? Επειδή έχω το θάρρος, ρώτησα, συγγνώμη, λέω, τι χρήματα διαθέτετε? Λέει, πείτε μου εσείς. Λέω, θέλω να κάνουμε κάτι ασημένια καντήλια. Πόσα? 8. Θα τα κάνω όλα εγώ, λέει. Και πάρα πολλά θαύματα. Με ρωτάνε πολλές φορές, πείτε μας κανένα θαύμα. Και λέω, ένα θα σας πω, ότι ο Άγιος έχει τα αυτιά του ανοιχτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και να ζητάτε με πίστη από όλους τους Αγίους, αλλά επειδή αναφερόμαστε τώρα στον Άγιο Ιωάννη και δια των πρεσβειών του Αγίου, ο Θεός θα ικανοποιήσει το αίτημά σας, αρκεί να είναι για τη σωτηρία της ψυχής σας. Και καμιά φορά μπορεί να ζητάμε αόριστα πράγματα και γενικά και ανώφελα. Γι' αυτό καμιά φορά και δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας. Πότε είναι ο Αυγούστου? 5 Αυγούστου. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και το βιβλίο του Αγίου, και το δουλεύαμε το βιβλίο πάνω από 2 χρόνια. Είχαμε κάποια κενά, έτσι, κάποια κενά θα λέγαμε μέσα στο βίο του Αγίου, και ερχόντουσαν απαντήσεις πραγματικά συγκλονιστικές. Μετά από λίγες μέρες βρίσκαμε στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι συγκλονιστικό. Μέχρι βρήκαμε τον τελευταίο επιζών μάρτυρα,
ο οποίος είναι και μοναδικός, την ημέρα της κινήσεως του Αγίου. Είναι ένας ιερέας, είναι από την Σάμο, ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος ήταν νεαρός τότε μαθητής της Πατριαρχικής Σχολής, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι του 1960 για περίπου 40 μέρες να ξεκουραστεί εδώ στο μοναστήρι και να βοηθήσει το μοναστήρι, γιατί όλα τα παιδιά της σχολής συνήθισαν τις αργίες και τις διακοπές και κυρίως του καλοκαιριού, ήταν δύσκολα χρόνια τότε να επέστρεφαν στην Ελλάδα, παρέμειναν εδώ στα μοναστήρια και κυρίως στο μοναστήρι εδώ του Χοζεβά. Ο νεαρός Βασίλης τότε ήρθε εδώ στο μοναστήρι και ο ηγούμενος της Μονής, ο πατήρ Αμφιλόχιος, του ανέθεσε το διακόνημα να μεταφέρει ψωμιά στα ασκητήρια των πατέρων που ασκήτευαν στη σκήτη της Αγίας Άνοιξης, ένα χιλιόμετρο από το μοναστήρι μας. Είπε στο νεαρό τότε Βασίλη, θα πας, θα πεις διευχών των Αγίων Πατέρων και θα σου ρίξουν το καλάθι ασκητέ, θα βάλεις μέσα τα ψωμιά, τα ψωμάκια και θα γυρίσεις στο μοναστήρι. Έκανε όπως του είπε ο ηγούμενος, κατέβηκε λοιπόν στη σκήτη της Αγίας Άνοιξης, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τίποτα. Κανένας δεν κατέβασε το καλάθι. Γύρισε στο μοναστήρι, το είπε στο ηγούμενο και ο ηγούμενος τότε είπε, «Αχ Βασίλη μου, συγγνώμη, σου ζητάω συγγνώμη γιατί δεν γνώριζαν τη φωνή σου, οπότε γι' αυτό και δεν ρίξα το καλάθι. Θα κατέβουμε μαζί». Κατέβηκαν με τον πατέρα Αμφιλόχιο, εξήγησε στους ασκητές που ασκήτευαν στο χώρο αυτό, έριξαν το καλάθι, τους έδωσαν τα ψωμιά και έφυγαν. Πέρασε η επόμενη εβδομάδα, μετά από 4 εβδομάδες πήγε ο νεαρός Βασίλης τότε στο πρώτο ασκητήριο, τα είχαν ονομάσει αριθμητικά, το νούμερο 1 ασκητήριο, το νούμερο 2. Στο νούμερο 1 ασκητήριο έβαλε τα ψωμιά, δεν είχε δει όμως μορφές των πατέρων, απλώς κατέβαζαν το καλάθι, έβαζαν τα ψωμιά και έφυγε. Στο νούμερο 2, όταν είπε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, άκουσε μία εξαντλημένη φωνή και να του λέει, πες τον ηγούμενο τη Τετάρτη να έρθει να με κοινωνήσει και να με θάψει γιατί θα πάω στους ουρανούς. Ο ασκητής. Έρχεται ο νεαρός Βασίλης τότε, το λέει στον ηγούμενο, ο ηγούμενος έσκυψε το κεφάλι του, στεναχωρήθηκε και την Τετάρτη το πρωί ο πατήρ Αμφιλόχιος πήρε το Άγιο Ποτήριο, ο πατήρ Ιωαννίκιος, πνευματικό παιδί του Αγίου Ιωάννου, και ο νεαρός τότε Βασίλης πήρε το φαναράκι και κάτι που το χρειαζόντουσαν και κατέβηκαν στο ασκητήριο. Την ώρα που ανέβηκαν στο ασκητήριο, ανέβηκε πρώτος ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο πατήρ Ιωαννίκιος και τελευταίος ο Βασίλης. Μας έλεγε ο πατήρ Βασίλειος νυν τώρα ότι το θέαμα που είδα με συγκλώνησε και αν ήταν, λέει, πιο χαμηλός ο βράχος θα πηδούσα κάτω. Λέω, γιατί πατέρ Βασίλη? Λέει, είδα έναν άνθρωπο γονατιστό, ήταν χλωμός, κίτρινο το δέρμα και αυτό το λιγοστό δέρμα συγκρατούσε τα οστά να μην διαλυθούν. Να φανταστείτε πόσο αδύνατος και εξαντλημένος ήταν. Γιατί ο Άγιος έπασχε από γαστρεντερίτιδα τότε. Και το πρόσωπό του έδειχνε σαν να ήταν 80 ετών. Ήταν γονατιστός δίπλα στο τάφο και διέκρινα πολύ καθαρά την καρδιά του να πάλεται κάτω από το πουκάμισό του, από το ράσο του. Μόλις το κοινώνησε ο πατήρ Αμφιλόχιος, μέσα σε 5 με 7 λεπτά ξάπλωσε στο τάφο δίπλα και κοιμήθηκε. Αυτό ήταν. Όπως το πρωί. Βέβαια είχε πει και αρκετούς μήνες πριν του Σωτήρος να μην μου φέρετε φαγητό. Δηλαδή παραμονές της μεταμορφώσεως, μην μου φέρετε φαγητό, αλλά το αγνόησαν οι πατέρες. Δεν σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Και έγινε η ταφή, ταφή στο σπήλαιο που είχε φτιάξει ο ίδιος ο Άγιος και μετά από 20 χρόνια έκαναν την εκταφή και βρήκαν ακέραιο το λείψανό του. Κατάλαβες τι έγινε η ταφή. Όχι, είχαν προηγηθεί κάποια όνειρα και ένας ιερομόναχος από την Αμερική, ο πατήρ Παντελεήμων, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Άγιο όταν ήταν τότε νεαρός, ήταν 22 ετών και μετά πήγε στην Αμερική,
και θέλησε μετά από πολλά χρόνια να έρθει να τον ευεί. Μετά από 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και ζήτησε από τον πατέρα Αμφιλόχιο, λέει, τον πατέρα Ιωάννη. Λέει, ποιον πατέρα Ιωάννη? Το Ρουμάνο. Λέει, ο πατήρα Ιωάννης, λέει, έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια. Λέει, σας παρακαλώ, μπορούμε να πάμε, λέει, στο τάφο να κάνουμε ένα τρισάγιο? Λέει, είναι δύσκολο, είναι και πραγματικά είναι απόκριμη περιοχή και πολύ επικίνδυνη. Και ο πατήρα Αμφιλόχιος, έτσι για να το ξεφορτωθεί, λέει, κάνε το τρισάγιο εδώ πέρα. Εκείνος επέμενε, πήγανε με τον πατήρα Αμφιλόχιο, να μην σας πολυλογώ, λέει, να κάνουμε το τρισάγιο. Έκανε το τρισάγιο, λέει, να βγάλουμε, λέει, το χώμα από πάνω που το είχαν κλείσει, να προσκυνήσουμε, λέει, τα οστά του. Λέει, εμείς τους ασκητές τους αφήνουμε στην ησυχία τους, δεν τους κάνουμε εκταφή. Εκείνοι επέμεναν, με λίγα λόγια, αυτό ήταν η μικονομία Θεού, και έβγαλαν τις σανίδες και είδαν τους αστραγάλους του Αγίου όπως τον είχαν βάλει. Ήταν Οκτώβριος του 1979. Έκλεισαν το τάφο, ήταν κοινό μυστικό τότε, γιατί δεν έκαναν την περίοδο αυτή εκταφή, γιατί το ποτάμι είχε πολύ νερό τότε, ο χειμώνας ήταν βαρύς, και η εκταφή έγινε τον Αύγουστο, 28 Ιουλίου το 1980, μετά από 10 μήνες σχεδόν. Και από τότε μεταφέρθηκε το λείψανο του Αγίου εδώ. Άλλο θέλεις? Πότε ανακηρύχθηκε Άγιος? Φέτος έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες της Αγιοκατατάξεως. Πιστεύω τούτη τη χρονιά ή αρχές της Άγιος. Όχι, όχι. Στις συνήθειες του λαού ανακηρύσσεται ένας Άγιος πρώτα και μετά έρχεται η Εκκλησία και επικυρώνει την πίστη του λαού, αφού συνυπολογίσει και κάποια άλλα στοιχεία. Έξωθεν καλή μαρτυρία, θαύματα και τα σχετικά. Πολλές φορές λέω ότι τα φέρνει ο Άγιος, έτσι, και ό,τι θέλει ο Άγιος θα μας το δείξει. Είχα ένα γνωστό αγιογράφο στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολείται και με πορτρέτα και έχει φτιάξει σε πολλούς Αγίους, έτσι, το πορτρέτο, συγχρόνους Αγίους, και του έλεγα να φτιάξουμε την εικόνα του Αγίου Ιωάννου, να τη φτιάξουμε, να ξεκινήσουμε. Να βγάλω το σχέδιο, να κόψω το ξύλο, να στοκάρω το ξύλο. Για θύμισε μου τα μέτρα, του έλεγα εγώ τις διαστάσεις. Πέρασε 1,5 χρόνος χωρίς να φτιαχτεί η εικόνα. Και είπαμε με τους πατέρες, τελείωσε, δεν το ξαναλέμε πάλι. 1,5 χρόνος. Και μια μέρα που καθόμουν εδώ στη θέση του πατρός Μαθαίου, έρχεται μια Ρουμάνα μοναχή και μας έφερε μια εικόνα του Κυρίου για το ναό, δώρο. Επειδή ασχολούμαι με την αγιογραφία, την είδα και της είπα, έχετε ασχοληθεί με τη ζωγραφική? Και μου λέει, ναι, ήμουν ζωγράφος και τώρα ασχολούμαι με τις αγιογραφίες. Ήταν επηρεασμένη η τεχνοτροπία. Λέω, μπορείτε να μας κάνετε μια εικόνα του Αγίου Ιωάννου? Η μοναχή έπιασε τα κλάματα από τη συγκίνηση. Λέει, εγώ, λέει, εγώ δεν είμαι άξια. Λέω, προσπαθήστε, ναι, να κάνετε προσευχή. Την έφτιαξε, είναι η εικόνα που είναι μέσα, μας την έκανε δώρο. Είναι αντίγραφο της φωτογραφίας του διαβατηρίου του Αγίου, όταν ήταν ο Άγιος 35 ετών, γιατί κοιμήθηκε νεαρός, σε ηλικία 47 ετών, και μας την έφερε. Και λέω, από εκεί που δεν υπήρχε κάτι στο μέλλον, μας έδωσε ο Άγιος μια ελπίδα. Γιατί άνθρωποι που ασχολούνται με πορτρέτο, αλλά όμως το αυθεντικό πορτρέτο, να φαίνεται, θα λέγαμε, φωτογραφία, είναι λίγοι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Και από ένα ξένο κράτος μας έφερε αυτόν που δεν ήθελε ο Άγιος. Εσείς κάντε προσευχή και ό,τι θέλει ο Άγιος θα μας το δείξει. Από το κράτος του κιόλας. Ναι, ναι. Θέλαμε να κάνουμε κάποια καλύματα, επειδή έρχεται πολλοί κόσμος και κουμπάνε. Μην βλέπετε τώρα που δεν έχουν πολύ κόσμο. Κουμπάνε τα χέρια πάνω και λερώνονται. Έρχεται ένας ιερέας από την Ελλάδα, λέει, να σας κάνω κάτι καλύματα για τον Άγιο. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε, εμείς δεν το είχαμε πει. Γιατί είναι και λεπτή η θέση μας, πώς να ζητήσεις κάτι. Λέω, να κάνετε. Και ο άνθρωπος τα έκανε, τα κεντήσανε με γράμματα, με το μεγαλινάριο πάνω του Αγίου. Έρχεται μετά από μία εβδομάδα ένας άλλος Ρουμάνος ιερέας και λέει, να σας κάνω κάτι καλήματα για τον Άγιο. Λέω, να τα κάνετε. Μας τα έκανε. Έχουμε 3 καλήματα για καθημερινά. Και αυτά που έχουμε τώρα, μια κυρία από την Αθήνα μας τα έφερε. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα.
Η Θεία, εδώ βρισκόμαστε στη χάρη του Θεού. Ήρθε ένα γκρουπ με κάποιες μοναχές και μας είπαν, για πείτε μας εδώ στο χώρο που βρισκόσαστε, πού βαδίζετε. Λέω, βαδίζουμε σε μια ζυγαριά επάνω. Απ' τη μία έχει διαβόλους, σκορπιούς, φίδια και πέτρες, δεν βλέπετε τίποτα άλλο εδώ πέρα, αυτά θα δείτε. Και απ' την άλλη έχει μαρτυρικά σώματα, αίματα, δάκρυα και προσευχές. Αυτά είναι που κλείνουν εδώ και μας στηρίζουν και μας βοηθάνε. Και όταν έχουμε ανάγκη από κάτι, ο Θεός μας το στέλνει. Εδώ, ξέρετε, είμαστε μέσα στην ερημιά της Ιουδαίας, δεν έχουμε κοντά ούτε περίπτερα, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε τίποτα άλλο. Είμαστε κοντά στη χάρη του Θεού. Δεν έχουμε τίποτα δεδομένο. Εσείς αν δεν έχετε νερό, θα πάρετε τηλέφωνο το Δήμαρχο, θα του κάνετε παράπονα, θα του πείτε τι σας ψήφισα, δεν με ρημνάτε εδώ για το σπίτι μου, για το πρόβλημα της γειτονιάς και θα τρέξω στην ασυνεργία να φτιάξω. Εμείς δεν έχουμε τίποτα δεδομένο. Η ασφάλειά μας είναι στα χέρια του Θεού. Εσείς θα κλείσετε, θα λέγαμε, την πόρτα, θα την διπλοκλειδώσετε, θα δείτε τα παράθυρα, θα βάλετε και ένα-δυο συναγερμούς και ανήσυχοι θα ξαπλώσετε να κοιμηθείτε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία πόρτα, την κλείνουμε και κοιμόμαστε ήσυχοι. Και εδώ δεν υπάρχει ούτε γείτονας να πεις, να φωνάξεις βοήθεια να σε ακούσει. Κανένας. Η μοναδική φωνή που θα ακούσεις είναι ο αντίλαλος του χυμάρου του χωράφου που θα πεις βοήθεια και θα σου έρθει, σου πανέλθει η φωνή. Τίποτα. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού και τα άλλα θα μας τα στείλει. Γιατί ο Θεός ξέρει τι μας λείπει, ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Όπως λέει και ο Κύριος, ότι ξέρει ο πατέρας τι θα δώσει το παιδί του, αν έχει ανάγκη φαγητού ή όχι. Ο Άγιος Πορφύριος χρησιμοποιεί σε κάποια στιγμή ένα ωραίο έτσι ποιητικό μέτρο να μας παρουσιάσει τα δύο χαπάκια της σωτηρίας μας. Θα σωθείτε, λέει, με τη λάτρα και τη λατρεία. Με την λάτρα, το πλήσιμο δηλαδή, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μυστήρια θα μας σώσουν. Βέβαια, εννοείται ότι προηγείται το βάπτισμα. Όμως, για να φτάσουμε στο τελευταίο σημείο που είναι η Θεία Κοινωνία, πρέπει να προηγηθούν κάποια βήματα. Για να ανέβεις στο πέμπτο όροφο, πρέπει να περάσεις από το πρώτο. Είτε με ανσανσέρ, είτε με τα σκαλοπάτια. Χρειάζεται το πρώτο στάδιο που είναι η μετάνοια, είναι η επίγνωση της αμαρτυλότητάς μας, να σκεφτούμε ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε ανάξιοι για τον ΑΒ λόγο, κάναμε ένα αμάρτημα, πρέπει να μετανοήσουμε ή 2 ή 5, 15 αμαρτήματα, να πάμε στο πνευματικό, να εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας και να αλλάξουμε ζωή, να μην γυρίσουμε ποτέ πίσω στην αμαρτωλή ζωή. Και με τη βοήθεια του πνευματικού να προσέλθουμε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Βέβαια, πολλές φορές κολλάμε σε κάποια πράγματα γιατί θέλει ο διάβολος να μας κολλάει. Να φάω και να νηστέψω μία μέρα, να μην φάω το λάδι ή να φάω το βράδυ φαγητό έστω αλάδωτο, αφού είναι νηστεία, να μην φάω καν, να φάω ένα φρούτο. Και αγνοούμε τις εντολές του πνευματικού. Κάποια στιγμή ήρθε μια κυρία να εξομολογηθεί σε μένα, η οποία στην κυριολεξία έπαιρνε μια χούφτα χαπάκια. Και της είπα να τρώει γάλα τη Σαρακοστή. Μου λέει όχι. Λέει, εγώ Σαρακοστή δεν μπορώ να νηστέψω, λέει. Να φάω γάλα. Λέω, θα φάτε. Της λέω, αφού παίρνει τόσα χαπάκια. Πραγματικά έχει πολλά προβλήματα η κυρία. Γιατί γάλα και τυρί και γιαούρτι δεν μπορούσε να φάει. Δύσπεπτα. Και επέμενε να νηστέψει το γάλα. Της λέω, γιατί ήρθε εδώ πέρα.
να κάνετε υπακοή σε μένα, στο πνευματικό ή στον εαυτό σας. Φύγετε, της λέω. Τότε κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε υπακοή στο πνευματικό. Πώς κάνουμε υπακοή στο γιατρό? Άμα πάμε να κάνουμε υποδείξεις ιατρικές στο γιατρό, καλύτερα κάνουμε να αυτοθεραπευτούμε στο σπίτι. Να πάμε σε ένα φαρμακείο, ξέρω, να πάρουμε τα φάρμακά μας, τις δοσολογίες, όπως γινόντουσαν και στις ελληνικές ταινίες. Εμπιστευόμαστε τα χέρια, το σώμα μας και τα προβλήματά μας σε έναν γιατρό. Έχουμε για τις νομικές υποθέσεις, έχουμε τους δικηγόρους. Έχουμε για όλες τις υποθέσεις τους υπευθύνους. Για τη ψυχή μας να μην εμπιστευτούμε ένα πνευματικό. Ο πνευματικός θα μας βοηθήσει. Όσον αφορά το θέμα της νηστείας, η Εκκλησία μας έχει τις διατεταγμένες νηστείες. Μεγάλες Σαρακοστές, νηστείες Τετάρτης Παρασκευής, των Αγίων Αποστόλων, της Παναγίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πνευματική κατάσταση και αγωνίζεται καθημερινά, δεν μπορεί να νηστεύει 20 μέρες για να κοινωνήσει μια φορά. Ή καμιά φορά λένε, εγώ κοινωνάω 2 φορές το χρόνο γιατί είμαι ανάξιος. Και σας ρωτώ εγώ, ποιος είναι άξιος να κοινωνήσει? Φτάνουμε σε άλλες καταστάσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να το αναλάβει ο πνευματικός σε συνεργασία με τον εξομολογούμενο. Ξέρετε, δεν μπορούμε να μπούμε όλοι οι άνθρωποι στην ίδια κατηγορία και δεν ξέρουμε και τι αγώνα κάνει ο καθένας. Βέβαια, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να προβληματιστούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έναν αγώνα και προσέρχονται τακτικά στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, αντί να βλέποντας έναν τέτοιον άνθρωπο που προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, αντί να προβληματιστούμε εμείς, ξέρετε τι λέμε? Τι πέρασε τη Θεία Κοινωνία, σούπα? Και πηγαίνει και κοινωνάει. Αντί να πούμε εμείς, γιατί δεν πάμε εμείς να κάνουμε αυτοκριτική στη Θεία Κοινωνία, απλώς πετάμε πέτρα στον άλλο. Έχουμε ένα μυστικό και δεν το έχουμε καταλάβει, να σας το πω έτσι χοντροκομμένα, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι στη ζωή μας. Ξέρετε τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στη τράπεζα και αφήνουμε κάποια χρήματα στις καταθέσεις, έτσι δεν είναι? 100 ευρώ. Μας δίνει μια απόδειξη, που είναι δηλαδή το βιβλιάριό μας, ότι μπήκαν στο λογαριασμό μας 100 ευρώ. Αν θα πάρει φωτιά η τράπεζα, αν θα καεί η τράπεζα, αν θα αντικλέψουν την τράπεζα, εμείς θα πάμε μετά από λίγες μέρες και θα πούμε να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε τα 100 ευρώ. Αν πάμε στο πνευματικό και του πούμε αυτά που του πούμε, τα αμαρτήματά μας, και μας πει αύριο θα κοινωνήσεις, έχει την ευθύνη, πλήρη την ευθύνη ο πνευματικός. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι θεμπεξία. Γι' αυτό λέω ακόμα ότι για να φτάσει εκεί πρέπει να είσαι τελείως. Μιλάμε για τις νορμάλ καταστάσεις. Με τι χέρια Θεέ μου. Να ρωτήσω κάτι για ένα λεπτό, μιας και είναι πολύ κοντά στο θέμα. Ρίχνουμε, πατέρα Κωνσταντίνη, όλο το βάρος στην προετοιμασία. Θα σας παρακαλούσα να μας πείτε πόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του να κρατήσουμε μέσα μας το θησαυρό. Γιατί στη μεν προετοιμασία γίνεται φιλότιμη προσπάθεια. Αφότου κοινωνήσουμε όμως, αφινόμαστε. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Μόνο αυτά να μην καταληθούν. Να σας πω κάτι, επειδή ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να ακούγονται. Μου θυμίζει αυτό που κάνουν ορισμένοι χριστιανοί, την προετοιμασία και μετά αφήνουν ελεύθερα. Ακριβώς τους μουσουλμάνους που έχουν τώρα το Ραμαζάνι. Προσπαθούν να είναι καθαροί από όλα. Μόλις τελειώσει το Ραμαζάνι αρχίζουν τις φασαρίες, τους καβγάδες, τις πέτρες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω μια ζωντανή εικόνα την οποία δεν έχετε ζήσει. Πηγαίνετε, και είσαστε και στα Ιερουσαλήμ τώρα, πηγαίνετε λοιπόν το βράδυ της Αναστάσεως, παίρνετε το Άγιο Φως, τελειώνει η ακολουθία, μετά βρίσκετε τρόπους να το μεταφέρετε στα σπίτια σας για να κάνετε το σημείο του σταυρού στις εισόδους των οικειών σας και ψάχνετε να βρείτε ένα χαρτί, να καλύψετε τη λαμπάδα, να μην σβήσει το Άγιο Φως,
κάνανε μηλόχαρτο, κάνανε ένα φαναράκι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εμείς παίρνουμε το φως, το σώμα του Κυρίου μέσα μας, θα πρέπει να το κρατήσουμε να είναι συνέχεια αναμένο και να προσθέτουμε κάθε φορά που γιορτάζουμε λίγο λάδι μέσα μας. Αυτός είναι. Το θέμα είναι, μια φορά μου είχε πει, αυτό είναι κάτι ανάλογο με κάποια στιγμή που μου είχε πει μια κυρία, εγώ αν δεν πάω την ώρα του Ευαγγελίου να ακούσω το Ευαγγέλιο, για μένα η φιλολειτουργία δεν είναι τίποτα, μου λέει. Δηλαδή να ακούσει το Ευαγγέλιο είναι. Δεν είναι να ακούσει το Ευαγγέλιο, είναι να το εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Βγαίνοντας λοιπόν έξω από το ναό, είναι η εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτά που άκουσες, θα το εφαρμόσω. Αν δεν έχει ένας αγώνας καρδιακός, δηλαδή είναι καλό να φτάσει από εδώ εκεί, ας πούμε, δεν φτάνει. Μας λείπει η πνευματική γύμναση. Αυτό είναι όλο. Τα ξέρουν, δεν τα εφαρμόζουν. Το μεγαλύτερο... Πόσες φορές δηλαδή στον άνθρωπο τον ίδιο, αυτό και κάνει αυτό το άλλο, ξανά παρτένει. Το μεγαλύτερο θαύμα, καμιά φορά ακούμε θαύματα των Αγίων και λέμε ο τάδε Άγιος έκανε το ένα θαύμα, ο άλλος Άγιος έκανε το άλλο θαύμα και συγκινείται η καρδιά μας και θαυμάζουμε πολλές φορές. Το μεγαλύτερο θαύμα για μένα είναι η αλλαγή του εαυτού μας, του κακού μας εαυτού. Να μπούμε στην Εκκλησία φίδι και να βγούμε περιστέρι. Και ποιος τα βάζει με τον εαυτό του? Λίγοι είναι άντρες, θα λέγαμε ψυχικά άντρες. Να μπεις μέσα στην Εκκλησία με όλα τα ελαττώματα, να μπεις στην Εκκλησία όχι στο κτίριο, στα μυστήρια της Εκκλησίας, να εξομολογηθείς, και να σε κοροϊδεύουν και να λένε «Α, αυτός είχε κάνει λίγα στη ζωή του και τώρα μας το παίζει και Άγιος». Μεγαλύτερος πειρασμός από να σε περιγελούν οι φίλοι σου δεν υπάρχει. Και να το πω με μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι νέοι, αυτή είναι η μαγιά. Όποιος μπορεί να την κάνει. Κάποια στιγμή ανέφερα ένα θαύμα σε κάποιο γκρουπ και έτσι αναστατώθηκαν όλοι και είπαν, λέτε να το έχει κάνει ο Άγιος Τάδε, είπε. Και λέω, τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω, εμείς έχουμε, λέω, ένα χωριό Αγίων. Το καταλάβατε. Εμείς έχουμε Αγίους εδώ πέρα και η παρουσία τους είναι ζωντανή. Όλοι οι Άγιοι έχουν το δικό τους, την δική τους, θα λέγαμε, παρουσία και τη δική τους δύναμη και πρεσβεία στον χώρο αυτό. Αμαρτωλοί είμαστε, μπορούμε να διακρίνουμε εμείς τώρα ποιος Άγιος. Ο Θεός βλέπει τις ανάγκες και καλό δρόμο να έχετε και να σκεφτόσαστε το Παράδεισο. Άμα σκεφτόμαστε το Παράδεισο, θα θεραπευτούν πολλές αδυναμίες. Ακούσαμε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον καθηγούμενο της Μονής Χοζεβά, έτσι όπως μίλησε και μας επέτρεψε να τον ηχογραφήσουμε σε ομάδα προσκυνητών όταν βρεθήκαμε εκεί στο μοναστήρι του Χοζεβά. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να κατηφορίζεις νωρίς το πρωί μέσα στη Χαράδρα για να μπορέσεις να προσκυνήσεις στο καθολικό της Μονής τα λείψανα των Αγίων Ιδρυτών, των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβητών, ένα μικρό τεμάχιο από το λείψανο της Αγίας Άνης, της μητέρας της Παναγίας μας, και το λόσωμο σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, για τον οποίο ακούσαμε μόλις προλίγου να μας διηγείται αρκετά στοιχεία ο πατέρας Κωνσταντίνος. Και βέβαια να προσκυνάς στο σπήλαιο του προφήτου Ηλιού, στο σπήλαιο όπου αιώνες μετά έμεινε και ο Άγιος Ιωακείμ, προσευχόμενος 40 μέρες και νύχτες με νηστεία και παρακαλώντας τον Θεό να του χαρίσει ένα παιδί σε αυτόν και την Άννα που δεν είχαν. Ένα μοναστήρι που συνδυάζει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και που φτάνει μέχρι τις μέρες μας με τον νέο Άγιο, τον Όσιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη. Σήμερα αφιερώσαμε τον περισσότερο χρόνο σε αυτό το μοναστήρι, γιατί πολύ συγκινηθήκατε χθες με όσα σας μεταφέραμε λόγω της εορτής του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Σήμερα αφιερώσαμε πάλι το χρόνο μας σε αυτό το μοναστήρι και σας καλούμε, όσοι θέλετε και μπορείτε, να έρθετε μαζί μας στην προσκυνηματική εκδρομή.
Είπαμε και νωρίτερα ότι εμείς δεν πάμε να λύσουμε τις πολιτικές διαφορές που έχουν οι δύο λαοί, ούτε πάμε να κάνουμε τους γενναίους ή τους τολμηρούς. Πάμε να κάνουμε το προσκύνημά μας, όπως το κάνουμε ανατακτά διαστήματα, όπως το κάνουμε χρόνια τώρα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Και σας ευχαριστούμε γιατί πάρα πολύ μας τιμάτε με την παρουσία σας και μας προτιμάτε στις προσκυνηματικές αυτές εκδρομές στην Αγία Γη. Όλα τα έσοδα που συγκεντρώνουμε από αυτές τις εκδρομές είναι για την λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού, όπως καλά γνωρίζετε. Και βέβαια, κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικές προσκυνηματικές εκδρομές και όχι απλά επισκέψεις. Κάπως έτσι θα γίνει και φέτος. Η κατάσταση δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα για τους προσκυνητές, κανείς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο και ίσα ίσα οι πατέρες μας περιμένουν με ιδιαίτερη αγάπη να μας υποδεχτούν, να μας στηρίξουν, αλλά και να τους στηρίξουμε με μόνη την παρουσία μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα χρόνια, με όσα γίνονται, να φαίνονται οι Έλληνες προσκυνητές εκεί, να δείχνουμε το παρόν μας. Μπορούμε να θυσιάσουμε πολλά πράγματα για να πετύχουμε την συμμετοχή μας σε μια προσκυνηματική εκδρομή. Το μόνο που πρέπει να έχει κάποιος και να είναι σε περίσσια είναι η αγαθή διάθεση, η επιθυμία του να μπορέσει να βρεθεί εκεί. Και ξέρετε πολύ καλά εσείς που έχετε ξαναπάει ότι όποιος βρίσκεται έστω και για μια φορά στα Ιεροσόλυμα, μέσα του γεννάται η επιθυμία